το διαδίκτυο και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών δεν έχουν αλλάξει μόνο τον τρόπο που επικοινωνούμε, μαθαίνουμε και διασκεδάζουμε, αλλά έχουν μετασχηματίσει και τον τρόπο που εργαζόμαστε, αγοράζουμε προϊόντα και υπηρεσίες, τον τρόπο που τελικά επιχειρούμε. Στόχος της παρούσας διάλεξης είναι να κατανοήσουμε τι σημαίνει ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Επίσης, να αντιληφθούμε τα ωφέλη που προκύπτουν από την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών σε παραδοσιακές και νέες εταιρείες. Τέλος, να συνειδητοποιήσουμε τις κύριες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε επιχειρώντας ψηφιακά. Τι είναι λοιπόν ψηφιακή επιχειρηματικότητα? Η ψηφιακή επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει νεοεμφανιζόμενες εταιρείες καθώς και επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται με σκοπό να δημιουργήσουν οικονομική ή και κοινωνική αξία μέσω της χρήσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ως ψηφιακές επιχειρήσεις εκείνες που χρησιμοποιούν έντονα τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, κυρίως τα κοινωνικά δίκτυα, τα μεγάλα δεδομένα, τις κινητές τεχνολογίες, τις τεχνολογίες νέφους και το διαδίκτυο των αντικειμένων για να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές λειτουργίες, να εφεύρουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, να οξύνουν την επιχειρηματική ευφυΐα και να εμπλέξουν τους πελάτες και τους συνεργάτες τους. Η ένταση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση. Ξεκινώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι λειτουργίες που υποστηρίζονται από ψηφιακά μέσα αποτελούν συμπληρωματική δραστηριότητα των κλασικών λειτουργιών. Για παράδειγμα, μια εταιρεία που παράγει γλυκά του κουταλιού εντάσσει στον τρόπο προώθησης των προϊόντων της ένα ιστότοπο και τα κοινωνικά δίκτυα. Συνήθως όμως, η ψηφιακή επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει εταιρείες που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς την ψηφιακή υποδομή τους. Σε αυτές εντάσσονται εταιρείες για τις οποίες η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί το αναγκαίο υπόβαθρο για την παραγωγή ή τη διανομή των προϊόντων τους. Για παράδειγμα, μια εταιρεία που παράγει καινοτόμες μηχανολογικές κατασκευές για άτομα με ειδικές ανάγκες και χρησιμοποιεί CAD για το σχεδιασμό των προϊόντων της. Άλλο παράδειγμα αποτελεί μια εμπορική εταιρεία ηλεκτρονικών βελτίωσης αυτοκινήτων όταν διανέμει τα προϊόντα της μόνο μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων. Βέβαια, κατ' εξοχήν ψηφιακές είναι οι εταιρείες που η κύρια δραστηριότητά τους αφορά στην παραγωγή ψηφιακών προϊόντων ή στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, μια εταιρεία που παράγει κινητές εφαρμογές και ψηφιακές επιχειρήσεις για το τουρισμό. Βέβαια, υπάρχει και η ακραία περίπτωση ψηφιακής επιχειρηματικότητας, όπου η εταιρεία στο σύνολό της είναι ψηφιακή, δηλαδή παράγει μόνο ψηφιακά προϊόντα, τα οποία προωθεί με ψηφιακά μέσα και τα διανέμει στους πελάτες της μόνο μέσω διαδικτυακών καναλιών. Μια εταιρεία όπου οι εργαζόμενοι της δουλεύουν ως εικονικές ομάδες για να παράγουν παιχνίδια για κινητό, τα οποία πωλούνται μόνο μέσω του Google Play, μπορεί βέβαια να χαρακτηριστεί ακραία ψηφιακή. Ποια όμως είναι τα ωφέλη από την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στον πυρήνα μιας υπάρχουσας επιχείρησης ή κατά τη δημιουργία μιας νέας? Είμαι σίγουρη ότι αντιλαμβάνεστε άμεσα τα ωφέλη που σχετίζονται με την αύξηση των πωλήσεων και τη μείωση των δαπανών ή του κόστους. Αν δεν το ξέρετε ήδη, ας σας γνωρίσω το σχήμα της μακριάς ουράς στην καμπύλη ζήτησης προϊόντων. Παρατηρήστε ότι λίγα προϊόντα καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό της ζήτησης, ενώ πολλά προϊόντα έχουν ένα μικρό μερίδιο αγοράς. Οι αγορές μέσω του διαδικτύου έδωσαν τη δυνατότητα σε εταιρείες να απευθυνθούν στην ατελείωτη μακριά ουρά που δημιουργούν τα εξειδικευμένα προϊόντα στην παραδοσιακή καμπύλη ζήτησης. Η μακριά ουρά όμως σωρευτικά αποτελεί και το 25% των πωλήσεων, αν έχεις μεγάλους διαθέσιμους χώρους αποθήκευσης ή αν το κανάλι διανομής σου είναι πολύ μεγάλο. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπου μπορείς να απευθυνθείς προς πελάτες σε όλη την υφή. Εκτός από την αύξηση των πωλήσεων, οι επιχειρήσεις μέσω της ενσωμάτωσης ψηφιακής τεχνολογίας στην επιχειρηματική λειτουργία τους μπορούν επίσης να μειώσουν τις δαπάνες τους με διάφορους τρόπους. Ενδεικτικά, μέσω της μείωσης του χρόνου εξυπηρέτησης των πελατών, της καλύτερης διαχείρισης εφοδιαστικής τους αλυσίδας και της διατήρησης μικρότερης ποσότητας αποθεμάτων, μέσω της αποδοτικότερης διοικητικής λειτουργίας και διεκπεραίωσης των επιχειρηματικών διαδικασιών.
Παράλληλα, θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για τις προκλήσεις που θέτει η ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Σε αυτές εντάσσεται η δημιουργία της κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής. Θα πρέπει να φροντίσετε από την επιλογή και το σχεδιασμό της υποδομής με βάση τεχνοοικονομικά κριτήρια έως την ικανοποίηση της καθημερινής λειτουργίας της. Ξεκινώντας από τους σταθμούς εργασίας και την πιο απλή εφαρμογή γραφείου, ως τους εξυπηρετητές και το λογισμικό για το ηλεκτρονικό κατάστημα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συστημάτων και των δεδομένων, ιδίως στην περίπτωση που θα ενσωματώσετε ηλεκτρονικές πληρωμές. Εδώ εντάσσονται από απλά θέματα, όπως το λογισμικό εναντίον ιών σε προσωπικούς υπολογιστές, έως προχωρημένες ενέργειες, όπως η λειτουργία πρωτοκόλων κρυπτογράφησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επίσης, θα πρέπει να προσέξετε θέματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Να γνωρίζετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων στο διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα όταν αναζητάτε ψηφιακές εικόνες για εμπορικούς σκοπούς. Επίσης, να φροντίσετε για την διασφάλιση των δικών σας δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα όταν παράγετε προϊόντα λογισμικού. Τέλος, σημαντικά θέματα της ψηφιακής επιχειρηματικότητας αποτελούν η γνώση και συμμόρφωση με την ηθική και την νομοθεσία του διαδικτύου. Για παράδειγμα, η εθιμοτυπία του διαδικτύου, γνωστή ως Kennetiquette, δεν επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων σε πελάτη μας αν δεν έχει πρώτα συνενέσει ο ίδιος. Ή πρέπει να γνωρίζετε πως η νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της ιδιωτικότητας, η EU General Data Protection Regulation Directive, πρέπει να εφαρμοστεί από τις επιχειρήσεις την 25η Μαΐου του 2018.